Και από την Καβάλα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, στο Ηράκλειο, για τον πρωινό ισχυρό σεισμό 4,8 Ρίχτερ προκάλεσε ζημιές σε παλαιά σπίτια έξω από το Ηράκλειο. Σύνδεση με τον Μάριο Διονέλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Μάριε, καλησπέρα. Εγώ το κατάλαβα ότι ήταν δυνατός, γιατί άκουσα το πρωί τον καθηγητή Τζανάκη στον Sky, στον Γιώργο Αυτιά, να λέει ότι ήταν 4,8 Ρίχτερ, αλλά ξύπνησε. Νομίζω ότι ήταν 5,5 Ρίχτερ και ότι έπεσαν πράγματα στο σπίτι του από το σεισμό. Το γεγονός ότι είναι σε στεριά οι σεισμοί αυτοί είναι που κάνει να τους νιώθουμε πιο έντονα, παρόλο που το μέγεθός τους δεν είναι τόσο μεγάλο. Αλλά φαίνεται ήταν πραγματικά δυνατή δόνηση, πραγματικά πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας. Έγινε αισθητός όχι μόνο στην Ανατολική Κρήτη που είμαστε εμείς στο Ηράκλειο, αλλά και στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Σε όλη την Κρήτη έγινε αισθητός. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν ζημιές. Ευτυχώς μόνο σε παλιά σπίτια, και αυτό είναι που καταγράφεται σήμερα στις περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος γύρω από το Αρκαλοχώρι, ενώ εκείνο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία, Νίκο, είναι ότι μέσα σε 1,5 περίπου μήνα έχουμε 5 ή 6 τέτοιες δονήσεις άνω των 4 Ρίχτερ σε μια περιοδικότητα σταθερή, περίπου μία δόνηση θα σου έλεγα στο δεκαήμερο, και αυτό είναι που έχει θορυβήσει πάρα πολύ τους κατοίκους. Και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος ζητά να έρθει και κλιμάκιο του ΟΑΣΠ για να γίνουν εκτιμήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων. Χρειάζεται παρακολούθηση. Οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Ήδη από το πρωί, μάλιστα, στο ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Ευθύμιος Λέκας είπε ότι μέχρι εκεί είναι το όριο που μπορεί να δώσει το συγκεκριμένο ρήγμα. Δεν περιμένουμε μεγαλύτερους σεισμούς, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε αντίστοιχες δονήσεις και το επόμενο διάστημα. Μάριο Δονέλη, σε ευχαριστώ. Πριν από λίγο μίλησε ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, τον Sky, στον Δημήτρη Ιπανόπουλο, και ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι χθες το βράδυ, μιλώντας σε κανάλι της Κρήτης, είχε προβλέψει ότι έρχεται ισχυρότερος σεισμός. Για να ακούσουμε τι είπε ο καθηγητής, ο κύριος Λέκας, του Sky. Κύριε Λέκα, είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σας ανησυχεί και τι πρέπει να περιμένουμε από μετασεισμούς. Μετά και το σημερινό σεισμό, ουσιαστικά αναμένουμε να συνεχιστεί ως ένα βαθμό η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με κάποιους σεισμούς οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν ένα ίδιο μέγεθος ή λίγο ακόμη μεγαλύτερο, δηλαδή με σεισμούς της τάξης των 5 έως 5,2 βαθμών. Λίγες ώρες πριν, εσείς είχατε προβλέψει έναν σεισμό αυτής της έντασης στην περιοχή. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται για πρόβλεψη, απλά και μόνο πρόκειται για εκτίμηση μιας μεγάλης ομάδας επιστημόνων, που μετά από συζήτηση διαπιστώσαμε ότι τα ρήγματα της περιοχής και γενικά το γεωδυναμικό πλαίσιο μπορεί να δώσει σεισμούς της τάξης των 5,1-5,2 βαθμών για ένα χρονικό διάστημα ακόμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να προκαθαριστεί.